Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Απολογούμε που με βλέπετε ξανά με αυτό το πορτοκαλί σακάκι. Είναι αλήθεια ότι είναι ζεστό, είναι αλήθεια ότι είναι απόκτημα των τελευταίων ημερών και είναι αλήθεια ότι πρέπει να σταματήσω να το φοράω σε κάθε βίντεο που κάνω. Λοιπόν, είναι ένα οδηγητικό θεωρητικό βίντεο σήμερα, στο οποίο θα μιλήσω για το negging με απλούς και κατανοητούς όρους, το λεγόμενο προσβλημέντο, όπως το έχετε χαρακτηρίσει κάποιοι που είναι πολύ εύστοχος χαρακτηρισμός, και για να εξηγήσουμε αυτή την αδιόρατη και κρυφή ψυχική κακοποίηση, αυτό το όπλο του ψυχολογικού πολέμου, το οποίο συνδυάζει χαρακτηριστικά από διάφορα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, τα οποία έχουμε καταγράψει, ήμασταν πολύ μπροστά από τα τέλη του 2019 που κυκλοφόρησε το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Όσοι δεν το έχετε διαβάσει και είστε εδώ στο κανάλι και σας αρέσουν τα βίντεο που κάνουμε και ταυτίζεστε και βρίσκετε εξηγήσεις σε διάφορα θέματα που σας προβληματίζουν και όπως μου γράφετε για αρκετούς από εσάς τα βίντεο, είναι και παρηγοριά αλλά και ένας τρόπος να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται και λειτουργούν και να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Σας συστήνω να πάρετε και να διαβάσετε το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», που όπως είπα προηγουμένως κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία ή από την ιστοσελίδα των εκδόσεων «Ψυχογιός». Εδώ να σας υπενθυμίσω να πατήσετε like στο βίντεο, και όσοι ακούτε αυτό το βίντεο χωρίς να έχετε κάνει subscribe στο κανάλι, κάντε τον κόπο να πατήσετε το κουμπί εγγραφή ή subscribe, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποίησεις, είναι δωρεάν όλα αυτά και έτσι βοηθάτε να ανέβει το κανάλι μας. Λοιπόν, το negging είναι μια καινούρια λέξη, ένα καινούριο γερούνδιο, μια λέξη δηλαδή στα αγγλικά που τελειώνει σε ing. Γερούνδιο επίσης είναι και το ghosting, είναι και το gaslighting, για το οποίο έχουμε μιλήσει σε πολλά άλλα βίντεο. Και για το negging έχουμε μιλήσει σε ένα βίντεο θεωρητικό που κάναμε. Αυτό όμως θα είναι έτσι πιο πολύ to the point, δηλαδή θα είναι έτσι πιο πολύ στοχευμένο για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Και θα μπει στο playlist negging. Αν δεν έχω κάνει playlist με το negging, θα κάνω. Θα κάνω playlist με όλα τα βίντεο που αναφέρονται στο negging. Λοιπόν, η λέξη negging είναι μια καινούργια λέξη στο λεξιλογιό μας. Τελευταία 2-3 χρόνια έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται στο χώρο της ψυχολογίας των σχέσεων και της δυναμικής των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Και είναι κάτι το οποίο βιώνουμε και θα βιώσουμε πολλοί από εμάς, αν όχι όλοι. Γιατί το negging είναι ένας τρόπος να θίξεις τον άλλον, να εξασκήσεις ψυχολογικό πόλεμο στον άλλον χωρίς αυτό να φαίνεται. Δεν είναι, ρε παιδί μου, σαν τον bullying που είναι ξεκάθαρο, είναι ένα αδιόρατο bullying. Μια αδιόρατη κακοποίηση. Όσοι βρίσκεστε στη λειτουργία συμμετοχής στο κανάλι, όπου διαβάζουμε τελευταίως και σχολιάζουμε από το βιβλίο της Εύερη Νίλ, αφού είναι υπέροχος, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, εντοπίζοντας και αντιμετωπίζοντας την αδιόρατη κακοποίηση, εκεί οι περισσότερες συμπεριφορές των άρχισσων συντρόφων, οι οποίοι φαίνονται πάρα πολύ καλοί άνθρωποι προς την κοινωνία και προς τα έξω και κάνουν και τη σύντροφό τους ή τον σύντροφό τους να πιστεύει πως είναι πολύ καλοί άνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα κακοποιούν τους συντρόφους τους, οι περισσότερες συμπεριφορές είναι συμπεριφορές negging. Τι είναι λοιπόν το negging? Negging είναι να σου κάνω ένα κομπλιμέντο και μετά να βάζω ένα κόμμα και να βάζω ένα αλλά και να σου τη λέω. Μια φίλη μου γράψε έτσι πολύ επιτυχημένα, λέει, βρε Θέκλα μου, λέει, το negging δεν θα μπορούσε να μεταφραστεί περιφραστικά στα ελληνικά, μου τη λες τώρα? Το negging είναι όταν μας τη λένε χωρίς να το παραδέχονται ξεκάθαρα όταν μας τη λένε. Όταν μας λένε, για παράδειγμα, πω πω,
Μπράβο που έκοψες το κάπνισμα. Καλά έκανες. Φαίνεται όμως το δέρμα σου ότι ήσουν για πολλά χρόνια καπνίστρια. Δηλαδή, από τη μια σου δίνει ένα κομπλιμέντο ότι έχεις σταματήσει να καπνίζεις και από την άλλη σε προσβάλλει λέγοντας σου ότι έχεις ένα δέρμα, ξέρω εγώ πώς το βλέπει ο καθένας, ρητηριασμένο ή τέλος πάντων με σημάδια καπνίσματος. Γι' αυτό σας είπα ότι η λέξη προσβλημέντο ταιριάζει για μετάφραση του νέγκινγκ. Παρόλο που το νέγκινγκ δεν περιλαμβάνει μόνο προσβλημέντα. Το νέγκινγκ περιλαμβάνει κυρίως προσβλημέντα του στυλ. Είστε πάρα πολύ δασκάλα, είστε πάρα πολύ καλή δασκάλα κυρία Μαρία, να μιλήσει η μητέρα τώρα στη δασκάλα του παιδιού. Είστε πάρα πολύ καλή δασκάλα κυρία Μαρία, αλλά θα ήθελα να σας πω να έχετε υπόψη σας ότι ο Γιουργάκης σας φοβάται, γιατί πολλές φορές του θυμώνεται άδικα. Άρα το πρώτο μισό αυτής της κουβέντας είναι κομπλιμέντο, είστε πάρα πολύ καλή δασκάλα, αλλά θα σας πω και κάτι πολύ αρνητικό, ότι ο Γιωργάκης σας φοβάται επειδή του θυμώνεται χωρίς λόγο. Και θεωρεί αυτή η μαμά που λέει στη δασκάλα αυτή την έκφραση ότι ήταν ευγενέστατη. Μα εγώ της είπα ότι είναι πάρα πολύ καλή δασκάλα. Ναι, της είπες ότι είναι πάρα πολύ καλή δασκάλα, έβαλες ένα κόμμα, έβαλες ένα λά και μετά της είπες ότι είναι η χειρότερη δασκάλα του κόσμου στην ουσία. Ή τι όμορφο πρόσωπο που έχεις, τι ωραία χαρακτηριστικά. Αν έδιωχνες και καμιά 20 κιλά θα φαινόσουν πολύ πιο όμορφη. Και όταν της λες, δηλαδή είμαι άσχημη, όχι, αφού σου είπα ότι είσαι πολύ όμορφη. Όχι. Μου είπες καταρχάς ότι έχω ένα πολύ ωραίο πρόσωπο, αλλά εάν αδυνάτιζα θα φαινόμουν πολύ όμορφη. Θετικές δηλώσεις οι οποίες ακολουθούνται από μία αντίφαση η οποία είναι αρνητική δεν είναι κομπλιμέντα, είναι προσβλημέντα, είναι νέγκη. Νομίζω αυτό έγινε αρκετά ξεκάθαρο και τελευταίο στο κανάλι μας εδώ στο YouTube έχω ανεβάσει και στην κοινότητα κάποια σχόλια νέγκη που έγιναν κάτω από βίντεο, το οποία προφυλακή να τα έβαλα σε απόκρυψη. Έχουμε κάνει και ένα live πρόσφατα για το nagging, όπου σας διάβασα διάφορα ευτράπελα, τα οποία είναι ευτράπελα και είναι αστεία και γελάμε εκ των υστέρων. Όταν όμως τα δέχεσαι αυτά από ανθρώπους στο περιβάλλον σου, είτε αυτό είναι οικογενειακό περιβάλλον, είτε είναι εργασιακό περιβάλλον, είτε είναι φιλικό περιβάλλον, είτε είναι μέσα στο ίδιο σου το σπίτι από τον ίδιο σου το σύντροφο, δεν είναι καθόλου αστείο αυτό με τίποτα. Λοιπόν, πώς αντιδρούμε, πώς καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μας λένε είναι νέκινγκ? Πρώτα απ' όλα, οποιαδήποτε διάδραση έχουμε κάποιον άλλον άνθρωπο που μας αφήνει με μία πικρία, που μας κάνει να νιώθουμε σκατά για τον εαυτό μας, που μας χαλάει τη διάθεσή μας, είναι σαφώς τοξική διάδραση. Εάν λοιπόν κάθε φορά που μιλάμε με έναν άνθρωπο, κάθε φορά που μας παίρνει τηλέφωνο να μας πει κάτι, κάθε φορά που μας στέλνει ένα μήνυμα, κάθε φορά που έχουμε κάποια αλληλεπίδραση, χαλιόμαστε, νιώθουμε απέσια, νιώθουμε άσχημα, τότε πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε για το τι συμβαίνει με αυτή τη σχέση και τι ακριβώς μας λέει αυτός ο άνθρωπος. Θα μας βοηθήσει να καταγράψουμε αυτό που γίνεται. Δηλαδή να πάρουμε ένα σημειωματάριο, να κάνουμε σαν ένα ημερολόγιο γνωριμίας, ημερολόγιο σχέσης. Π.χ. έχετε εντοπίσει ότι η επικοινωνία σας με το με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, μπορεί να είναι μια συνάδελφος στο γραφείο, μπορεί να είναι ο ή σύντροφος, μπορεί να είναι ένας γείτονας, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, ότι κάθε φορά που έχετε επαφή με εκείνο το πρόσωπο νιώθετε άσχημα, την επόμενη φορά που θα έχετε επαφή με εκείνο το πρόσωπο πάρτε το ημερολόγιο σας και καταγράψτε τι σας είπε, τι σας είπε, πώς σας κοίταξε και πώς νιώσατε. Αυτή η καταγραφή σιγά σιγά θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει όταν ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που μας κάνουν νέγκινγκ και να το αποκωδικοποιήσουμε το νέγκινγκ. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς
Όχι, όλοι. Όλοι όσοι κάνουν έγκυνγκ, άμα του πει αυτό που είπε με ενόχλησε, θα σου πούν έλα μωρέ, είσαι υπερευαίσθητη τώρα. Ή έλα μωρέ, τα παίρνει όλα τη μετρητή. Ή δηλαδή σου λέει ότι είσαι παλαβό για παράδειγμα και το παίρνει τη μετρητή ότι σου είπε ότι είσαι παλαβό. Γιατί τον έγκυνγκ έχει και μια άλλη. Έχει και ένα άλλο παρακλάδι που είναι το γιαστείο το είπα. Χιούμορ, το οποίο είναι και καλυμμένη τοξικότητα και καλυμμένη κακία και καλυμμένη επιθετικότητα. Μέσα από ένα αστείο ή ένα πείραγμα, τον banter που το λένε στα αγγλικά, το πείραγμα το λένε banter στα αγγλικά, κάνουμε banter τώρα, έλα τώρα, αστείευουμε. Αστείευουμε και λέμε στα αστεία ότι η Μαρία θέλει συνεχώς την προσοχή. Ότι ο Γιάννης είναι υπερβολικά ντροπαλός σε σημείο που ντρέπεται τον ίδιο τον εαυτό ή οτιδήποτε. Δεν είναι αστείο το να περιγελούμε τους άλλους και δεν είναι αστείο να θυμίζουμε στους άλλους τα αδύνατα τους σημεία και δεν είναι αστείο να κοροϊδεύουμε τους άλλους. Και δυστυχώς αυτό καλλιεργείται και μέσα σε πολλές οικογένειες. Συνήθως οι νάρκισσοι οι γονείς μαζί με τα χρυσά παιδιά κοροϊδεύουν συνεχώς τα μαύρα πρόβατα. Κάνουν αστεία εις βάρος του αδύναμου μέλους της οικογένειας. Αυτό το μαύρο πρόβατο μπορεί να είναι ένα παιδί ή μπορεί να είναι και η μητέρα της οικογένειας, η γυναίκα της οικογένειας ή ο άνδρας της οικογένειας. Το μέλος της οικογένειας εκείνο το οποίο βρίσκεται στην πιο αδύναμη θέση που πάνε οι νάρκισσοι και αξαμώνονται πάνω του που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Αξαμώνομαι σημαίνει μετριέμαι. Μετρούν τη δύναμή τους, εντός αγωγικών δύναμη, γιατί σε καμία περίπτωση κακία δεν είναι δύναμη. Μετρούν την αθλειότητα τους με το να λένε ένα σωρό κακίες στον αδερφό τους, στην αδερφή τους, στο παιδί τους, στο γιο τους, στην κόρη τους, στη γυναίκα τους, στον άντρα τους. Ένα σωρό κακίες, ή για παράδειγμα κάποιος μέσα στην οικογένεια έχει κάποια δυσκολία, μπορεί κάποιος να έχει μια δυσκολία βάδισης, να κάνουν αστεία για τη δυσκολία βάδισης που έχει ο άνθρωπος, ή να έχει θέμα με την εκφορά του λόγου και να κάνουν αστεία για το γεγονός ότι μπορεί να μπερδεύει τις λέξεις του. Τέτοια ωραιότατα αστεία, καταπληκτικά, φοβερά, καλόγουστα αστεία. Ή να κάνουν αστεία για το ύψος του άλλου. Ή να κάνουν αστεία για το βάρος του άλλου. Να κάνουν αστεία για το πόσο λιποβαρύς είναι του στυλ, ας πούμε, που πρόσεξε τώρα που θα βγεις έξω και έχει αέρα, μπορεί να σε πάρει ο αέρας. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει μεγάλη δυσκολία στο να διατηρήσει ένα βάρος. Με τον ίδιο τρόπο που κάποιοι δυσκολευόμαστε να διώξουμε τα περιττά κιλά, κάποιοι άλλοι δυσκολεύονται πάρα πολύ να αποκτήσουν εκείνα τα 2, 3, 4, 5 κιλά που τους χρειάζονται για να φτάσουν στο ιδανικό τους βάρος. Με τον ίδιο τρόπο που είναι δύσκολο κάποιος να δυνατήσει, με τον ίδιο τρόπο είναι και δύσκολο κάποιος να παχύνει. Αλλά δεν μας πέφτει λόγος. Δεν είναι δικό μας το σώμα, δεν είναι δική μας η ζωή. Ο κάθε ένας ξέρει τι προσπάθεια χρειάζεται να κάνει και πόσο δυσκολεύεται ο ίδιος με την εικόνα του σώματός του και πόσο δυσκολεύεται ο ίδιος με το γεγονός ότι κουβαλάει περιττό βάρος ή δεν έχει το απαραίτητο βάρος για να νιώσει υγιής και να νιώσει καλά. Δεν δικαιούμαστε να κάνουμε αστείο με οτιδήποτε έχει να κάνει με την οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζει ο συνάνθρωπός μας. Είτε είναι κάτι εξωτερικό στην εμφάνισή του, είτε είναι κάτι προσωπικό. Για παράδειγμα, κάποιοι κάνουν αστείο για το γεγονός ότι ο άλλος είναι single. Ρε παιδί μου, μα ξέρεις κι αν ο άλλος θέλει να είναι single. Μπορεί κάποιος να θέλει πάρα πολύ να έχει μια υγιή σχέση, να θέλει πάρα πολύ να φτιάξει οικογένεια, αλλά δεν μην έχει συναντήσει ακόμη το κατάλληλο άτομο ή να έχει μπλέξει με άτομα που να μην είναι κατάλληλα και να θέλει να πάρει το χρόνο του για να βρει τον εαυτό του. Για ποιο λόγο να κάνεις αστείο για το γεγονός ότι ο άλλος είναι single, γιατί να κάνεις αστείο γιατί ο άλλος έχει πολλά παιδιά, ή γιατί να κάνεις αστείο ότι ο άλλος δεν έχει πολλά παιδιά. Δεν μας αφορούν ούτε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των άλλων ανθρώπων, ούτε η ζωή των άλλων ανθρώπων μας αφορά να κάτσουμε να ασχοληθούμε με τα δικά μας
είπες, θέματα. Και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν nagging προβάλλουν, δηλαδή κάνουν εμετό πάνω στους άλλους τα δικά τους ζητήματα. Είναι οι ίδιοι εξαιρετικά κομπλεξικοί, νιώθουν εξαιρετικά μειονεκτικά για τον εαυτό τους και αυτό το κρύβουν και το παίζουν άνετοι και το παίζουν χαλαρή και το παίζουν cool και το παίζουν μάγκες που κάνουν μπλάκα με τους άλλους. Αυτοί οι υπεράνω, οι οποίοι θα κάνουν παρατηρήσεις στους άλλους, θα δώσουν λειτουργίες τους, θα δώσουν οδηγίες στους άλλους για το πώς να ζήσουν τη ζωή τους, ακόμη και το πότε και θα πάει στην τουαλέτα ο άλλος έμεινε να του πούν. Έλεγε μια κοπέλα προχθές ότι έβγαινε με κάποιον που κάθε φορά που πήγαινε σπίτι του αυτός μετρούσε πόσες φορές τραβούσε το καζανάκι. Εκεί φτάσαμε, σε εκείνο το σημείο. Άρα, nagging είναι τα προσβλημέντα, δηλαδή να σου λέω μια καλή κουβέντα η οποία να ακολουθείται από ένα αλλά που να είναι προσβολή, που να είναι μια παρατήρηση, να είναι μια άσχημη κουβέντα. Και επίσης το nagging αποτελείται και από κακόγουστα αστεία και αστεία που έχουν ως θέμα την εμφάνιση του άλλου ή οτιδήποτε έχει να κάνει με τον άλλον που δεν μας αφορά. Στη συνέχεια του βίντεο και άλλα. Στην επιστροφή από το σούπερ μάρκετ συνεχίζουμε με το θέμα του nagging και χωρίς τη ζακέτα αυτή τη φορά. Έχει ζέστη. Λοιπόν, το nagging, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι το λεγόμενο προσβλημέντο, δηλαδή να μας κάνει κάποιος ένα κομπλιμέντο για να γλυκάνει την προσβολή και την κακία που ακολουθεί και μπορεί να παρατηρηθεί σε όλων των ειδών της σχέσης. Και επίσης το nagging περιλαμβάνει τα κακόγουστα αστεία που στόχο έχουν να πλήξουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του παραλήπτη τους. Υπάρχει ένας τομέας στον οποίο το nagging μπορεί να είναι καθοριστικός παράγων για να καταλάβουμε ότι ένα νέο πρόσωπο που γνωρίζουμε δεν κάνει για να συνεχίσουμε τη γνωριμία μαζί του. Και ο τομέας αυτός είναι ο τομέας του dating και του φλερτ. Αν ένας άνθρωπος με τον οποίο βγαίνετε ραντεβού και με τον οποίο είστε στη διαδικασία να γνωριστείτε για δημιουργία ερωτικής σχέσης σας κάνει nagging, τρέξτε, φύγετε όσο πιο μακριά γίνεται. Όσο πιο μακριά γίνεται. Το nagging μπορεί σε ένα ραντεβού να είναι του στυλ «Πω πω, φαίνεσαι πολύ πιο ωραία από κοντά από τις φωτογραφίες σου, μήπως είναι γιατί στις φωτογραφίες σου δεν ήξερες πώς να βαφτείς» ή «Στις φωτογραφίες σου ήσουν καλύτερη από ότι είσαι από κοντά, μήπως έχεις εκπαιδευτεί στο να παίρνεις καλές πόζες και να φαίνεσαι ωραία» ή «Μπράβο, έχεις φοβερή φωτογένεια, τρόμαξα να σε γνωρίσω». Μπορεί να φαίνεται κομπλιμέντο το «έχεις τρομερή φωτογένεια», αλλά στην πραγματικότητα σημαίνει «φαίνεσαι πολύ ωραία στις φωτογραφίες» ή «πολύ ωραίο στις φωτογραφίες» και από κοντά φαίνεσαι χάλια. Αυτό σημαίνει. Επίσης, το να αναφέρει κάποιος τα πρώτα στάδια μιας γνωριμίας τις προηγούμενες σχέσεις του συγκριτικά, του στυλ του να πει «πω πω, τάχα με μια κοπέλα, η οποία ήταν πάρα πολύ όμορφη, πανέμορφη, είχε μακριά ξανθά μαλλιά, είχε πολύ ωραίο σώμα και δεν ξέρω γιατί, αλλά διέκοψε απότομα τη γνωριμία μας». Και μπορεί να του πεις εσύ «μήπως είχε κάποιο άλλο ελάττωμα, για παράδειγμα δεν ήταν ιδιαίτερα επικοινωνιακή». «Όχι, όχι, όχι, ήταν και πολύ επικοινωνιακή και πολύ μορφωμένη». Και εκεί του λες «κάτι ήξερε αυτή η πολύ όμορφη, έξυπνη, επικοινωνιακή και μορφωμένη κοπέλα για να σε παρατήσει. Την ευχαριστώ πολύ που έκανε τη δουλειά για μένα, που χρειάστηκε να περάσει ό,τι πέρασε μαζί σου και μετά να σε παρατήσει. Εγώ σε παρατάω από τώρα». Το να αναφέρει κάποιος προηγούμενες σχέσεις, προηγούμενες γνωριμίες και να κάνει τη σύγκριση, μπορεί να μην γίνεται άμεσα η σύγκριση, αλλά γίνεται έμμεσα. Για παράδειγμα,
μπορεί μία γυναίκα να πει στον άνδρα με τον οποίο βγαίνει ραντεβού, ο πρώην μου, α, ωραίο αυτοκίνητο έχεις, τι αυτοκίνητο έχεις, είναι αυτή η μάρκα, ο πρώην μου είχε εκείνη τη μάρκα. Και εσύ ας πούμε να έχεις μία κανονική, ένα αυτοκίνητο μέσης κατάστασης, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο που να μην είναι πολυτελείας και να αναφέρει ότι ο πρώην της είχε ένα αυτοκίνητο πολυτελείας. Εκείνη τη στιγμή είναι νέκινγκ. Ναι. Γιατί νέκινγκ είναι οποιαδήποτε κουβέντα λέγεται τύπου χαλαρά, τύπου αστείο, τύπου χωρίς να συμβαίνει τίποτα, ενώ στην πραγματικότητα στόχο έχει αυτή η κουβέντα να πλήξει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που ακούει όλα αυτά που λέγονται στο νέκινγκ. Ή πολλές φορές μπορεί στην ερωτική πράξη να σου πει ο άλλος, θέλω να μου το κάνεις αυτό, η πρώην μου το έκανε. Και αυτό είναι νέκινγκ. Ξαναλέω, νέκινγκ είναι αδιόρατη κακοποίηση. Κουβέντες τάχα μου αθώες και τάχα μου που τις λέει τυχαία κάποιος, αλλά απότερο στόχο έχουν να πλήξουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή μας. Αυτοεκτίμηση είναι η συνολικότερη εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και η γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας και η σχέση η καλή ή η κακή που έχουμε με τον εαυτό μας. Καλή αυτοεκτίμηση σημαίνει έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας, κακή αυτοεκτίμηση σημαίνει κακή σχέση με τον εαυτό μας. Και αυτοπεποίθηση είναι η βεβαιότητα που νιώθουμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, μου έλεγε μια κοπέλα η οποία είναι πολύ γλυκδινή μαγείρισα και το ξέρω γιατί έχω φάει από τα φαγητά της. Μου έλεγε ότι σε κάποια φάση τα έχει φτιάξει με έναν αρκισίδιο, ο οποίος της έκανε συνεχώς παρατηρήσεις για το φαγητό. Όχι είναι πολύ το αλάτι, όχι είναι λίγο το αλάτι, όχι δεν το ψήσες καλά, όχι το βαρύψησες, όχι η πρώη μου το έκανε έτσι, η πρώη μου το έκανε αλλιώς, σε σημείο που η κοπέλα έφτασε να αμφισβητεί την ικανότητα της να μαγειρέψει. Και της έλεγε, εγώ το καλό σου θέλω, δεν θέλω να ταλαιπωρήσει να μαγειρεύεις, εγώ θέλω να ξεκουράζεσαι, να έχεις χρόνο να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν. Και με το να έχεις χρόνο να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν εννοούσε να το συντροφεύει στις διάφορες βαρετές δραστηριότητες που επιδίωκε και ο ίδιος. Και της έλεγε καλύτερα να αγοράζουμε φαγητό απ' έξω. Η τάδε κυρία που έχει το μαγαζί με τα μαγειρευτά φαγητά τα καταφέρνει μια χαρά. Και μέχρι να τελειώσει τη σχέση αυτή η κοπέλα είχε φτάσει στο σημείο να φοβάται να μαγειρέψει, να μην εμπιστεύεται εκείνη η ίδια τον εαυτό να μαγειρέψει, ενώ ήταν και σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, 35 πόσο χρόνο ήταν, που μαγείρευε πόσα χρόνια πριν και της άρεσε πάρα πολύ η μαγειρική, ήταν το χόμπι της. Λοιπόν, το νέκινγκ υπάρχει παντού και το νέκινγκ είναι στενά συνδεδεμένο με τον gaslighting. Το gaslighting είναι το όπλο εκείνο το ψυχολογικού, του ψυχολογικού πολέμου που κάποιος προσπαθεί να μας βγάλει τρελούς και μας κάνει να πιστέψουμε ότι είμαστε τρελοί. Το νέκινγκ είναι ένα αδιόρατο gaslighting, δηλαδή δεν σου λέει στα αλήθεια, δεν σου λέει στα ίσια, μα είσαι τρελή. Υπότι πρέπει να πας στο ψυχίατρο να εξεταστείς, μήπως έχεις πρόβλημα, δεν θα σου το πει αυτό. Αλλά όταν του πεις και όταν της πεις αυτό που λες με στενοχωρεί και αυτό που λες με προσβάλλει, θα σου λέει, μα για όνομα του Θεού, γιατί είσαι τόσο υπερευαίσθητη, ένα αστείο κάνουμε. Σε όλους τους υπόλοιπους που κάνουν αστεία το δέχονται, αφού το ξέρεις, είναι ο τύπος μου αυτός, είναι ο τύπος μου να κάνω αστεία. Λοιπόν, επίσης το νέκινγκ έχει τη μορφή της καλόπης της κριτικής και της αυτόκλητης κριτικής. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να κριτικάρουμε οποιονδήποτε άλλον παρά τον εαυτό μας. Υπάρχει εξαιρετικός και ουσιώδης λόγος να κρίνουμε τον εαυτό μας, όχι να κατακρίνουμε τον εαυτό μας, να κρίνουμε τον εαυτό μας, δηλαδή να εξασκούμε την αυτογνωσία, να βάζουμε τις δικές μας πράξεις κάτω από το μικροσκόπιο, να βάζουμε τα δικά μας κίνητρα κάτω από το μικροσκόπιο και να προσπαθούμε να καταλάβουμε εάν η συμπεριφορά μας ήταν μια καλή συμπεριφορά και μια συμπεριφορά σεβαστική προς τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους, ή αν ήταν μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά ή μια κακοποιητική συμπεριφορά προς τους άλλους, να καταλάβουμε ποια είναι τα κίνητρά μας. Έξαλλος, έξαλλος, Ολάκη, έξαλλος, έξαλλος. Πίσω από αυτό και να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε.
Αυτό είναι χρήσιμο να γίνεται, το να κρίνουμε τον εαυτό μας, αυτογνωσία. Και μάλιστα η αυτογνωσία ήταν μια πνευματική άσκηση την οποία εφήβραν και εισηγούνταν και συμβούλευαν τους ανθρώπους να κάνουν οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Λοιπόν, δεν υπάρχει όμως κανένας απολύτως λόγος να κρίνουμε τους άλλους. Δεν θα μας ωφελέσει πουθενά, ούτε μας, ούτε και τους άλλους. Ακόμη και αν είναι η δουλειά μας να εκφράσουμε γνώμη, για παράδειγμα κάποιος ο οποίος είναι consultant πάνω σε ένα θέμα, είναι ειδικός πάνω σε ένα θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι consultant σε ζητήματα οικονομίας, είναι consultant σε ζητήματα νομικής, σε ζητήματα συμβουλευτικής. Ξέρετε, ένας consultant νομικός, όταν του ζητηθεί η γνώμη από έναν πελάτη, από μια εταιρεία, πόση έρευνα κάνει, πόσα βιβλία διαβάζει, πόσες νομοθεσίες ξεψαχνίζει προκειμένου να δώσει μία γνώμη η οποία να είναι προς το όφελος αυτού που, που τον πληρώνει να του δώσει τη γνώμη και όχι να μην κάνει ζημιά. Ξέρετε πως ένας ψυχολόγος ορθά εκπαιδευμένος που εξασκεί ορθά το λειτουργήμα του ψυχολόγου με πόση πολύ δυσκολία εκφράζει γνώμη για κάτι που τον ρωτάει ο θεραπευόμενος του. Με πόση τεράστια δυσκολία, εάν χρειαστεί, θα κάνει μια διάγνωση και κάτω από πολύ συγκεκριμένους όρους. Γιατί γνωρίζει ο ψυχολόγος ότι αν εγώ δώσω συγκεκριμένη διάγνωση στο θεραπευόμενο μου, σημαίνει ότι τον ταμπελοποιώ, σημαίνει ότι του δίνω κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολύ βαρύ και πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί κλπ. Θα μου πείτε, μα εσύ λες τη γνώμη σου στα βίντεο. Εγώ λέω τη γνώμη μου γενικώς και ορίστως. Και λέω τη γνώμη μου υποθετικά και ξεκαθαρίζω κάθε φορά ότι δεν πρόκειται για διάγνωση, δεν είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι να κάνουν αυτά που τους λέω, απαντώ γιατί έχω ερωτηθεί. Και πολλές φορές την ώρα που απαντώ με βλέπετε ότι προβληματίζομαι και προσθέτω και κάτι και αφαιρώ και κάτι και τονίζω ότι πρόκειται για θεραπευτική υπόθεση και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τα βίντεο τη διάγνωση και τη ψυχοθεραπεία. Προχθές το βράδυ μου στέλνει στο Messenger μια κοπέλα ένα ολόκληρο κατεβατό για προβληματισμούς που έχει σε σχέση με τη σχέση της και μου έγραψε μετά μπορείς να κάνεις ένα βιντεάκι για αυτό το θέμα. Πήγα πίσω στη συνομιλία, είδα ότι μου είχε γράψει άλλα πράγματα πριν καμιά εβδομάδα και της είπα, όπως σου είπα πριν καμιά εβδομάδα, σου συστήνω την τάδε ψυχολόγο για να κάνεις συνεδρίες. Γιατί με ρώτησε για ψυχολόγο. Σου συστήνω να διαβάσεις τη σύστησα να διαβάσεις το βιβλίο της Εβερινίλα, αφού είναι τόσο υπέροχος. Εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο που θα τη βοηθήσει να καταλάβει την αδιόρατη κακοποίηση που διαφαίνεται ότι δέχεται μέσα από αυτά που γράφει. Και της είπα με ένα βιντεάκι δεν θα λυθεί το πρόβλημά σου, γιατί μάλιστα μου γράψε ότι παντρεύεται σύντομα. Πρόκειται για τη ζωή σου, σε παρακαλώ πολύ, ξεκίνησε άμεσα τις συνεδρίες, ξεκίνησε άμεσα την ανάγνωση του βιβλίου και πάρε στα σοβαρά τη ζωή σου. Μετά να μου στέλνεις εμένα μηνύματα στο Messenger και να σου κάνω βίντεο, δεν θα λυθεί ένα θέμα τόσο σοβαρό. Εάν ο ειδικός το σκέφτεται και το ξανασκέφτεται όταν του ζητηθεί η γνώμη και πολλές φορές δεν δίνει γνώμη, εσύ ο κάθε ανειδίκευτος και ο κάθε άσχετος από θέματα ζωής και από θέματα σχέσεων και από θέματα ψυχολογίας και από θέματα δυναμικής των σχέσεων, από θέματα ψυχοπαθολογίας και θέματα ψυχικής υγείας, γιατί ανοίγεις το στόμα σου άστοχα και άσκεφτα και λες ότι μπουρδα σου κατέβει. Γιατί λες πράγματα τα οποία ρίχνουν τον άλλο, γιατί να κρίνεις τον άλλο. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να τον κρίνεις. Κανένας όμως, α? Δεν υπάρχει. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ κατανοητό και θα μας απαλλάξει και από πολύ βάρος. Από την ευθύνη που νιώθαμε στους ώμους μας να στέκει όλη η γη. Και να πρέπει εμείς να διορθώσουμε όλο τον κόσμο. Έναν άνθρωπο χρειάζεται να διορθώσουμε, τον εαυτό μας. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουμε τον έγκυγκ. Καταρχάς πρέπει να μάθουμε να τον εντοπίζουμε και γι' αυτό κάνω και αυτό το βίντεο και θα κάνω και άλλο βίντεο στο μέλλον για τον έγκυγκ. Δεν θέλω να ξυπνήσω τον κόσμο και θέλω να ξυπνήσω και εγώ ίδια. Και θέλω να μην δεχόμαστε τίποτα το οποίο θα μας μειώσει, τίποτα το οποίο θα μας προσβάλλει, τίποτα το οποίο θα μας κάνει να νιώθουμε άσχημα με τον εαυτό μας. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μηδενική ανοχή σε προσβολές, μηδενική ανοχή
σε επικριτικές δηλώσεις. Μηδενική αποχή στο, ανοχή στο να μας μειώνουν οι άλλοι. Μηδενική όμως. Μηδενική. Με τίποτα. Δεν δεχόμαστε με τίποτα. Λοιπόν, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να εντοπίζουμε τον Έκινγκ. Είπα προηγουμένως για τη μέθοδο του journaling, του να κρατάμε ημερολόγιο και να καταγράφουμε τι έγινε, τι λέχθηκε και πώς νιώσαμε. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Και όταν εντοπίζουμε πώς υπάρχει Έκινγκ, βάζουμε όρια. Το καλύτερο όριο είναι το no contact. Να κόβουμε σχέσεις με οποιοδήποτε μας φέρεται έτσι μαλακισμένο. Γιατί είναι μαλακισμένος τρόπος φερσίματος αυτός. Μαλακισμένος. Να μειώνεις τον άλλο, να τον προσβάλλεις, να πετάγεσαι σαν την πορδί και να του λες και καλά ένα κομπλιμέντο και να τον προσβάλλεις μετά. Να ρίχνεις προσβλημέντα και να κάνεις προσβλητικά αστεία. Προσβλημέντα και προσβλαστεία. Βλακίες. No contact. Και με εκείνους με τους οποίους δεν μπορούμε να πάμε no contact, βάζουμε όρια και γινόμαστε γκρίζι βράχοι. Δεν δεχόμαστε κανέναν να μας κάνει να νιώθουμε άσχημα για τον εαυτό μας, να μας κάνει να νιώθουμε άσχημα για τη φάτσα μας, για τα κιλά μας, για το χαρακτήρα μας, για την προσωπικότητα μας, για το γέλιο μας, για το βήχα μας, για το οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Δεν τους αφορά. Και δεν ανήκουν στη ζωή μας άνθρωποι οι οποίοι μας μειώνουν. Δεν ανήκουν στη ζωή μας άνθρωποι που μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο αλαφραίνει η ζωή ενός ανθρώπου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλύτερη γίνεται η ζωή ενός ανθρώπου όταν διώξει αυτά τα μαλακισμένα από τη ζωή του. Τέτοια άτομα. Ακόμη και αν είναι στενά συγγενικά του πρόσωπα. Εάν ένας άνθρωπος που υπάρχει στη ζωή σας, κάθε φορά που θα βρεθείτε μαζί του, κάθε φορά που θα συναντηθείτε μαζί του, σας κάνει να νιώθετε σκατά για τον εαυτό σας, για ποιο λόγο υπάρχει στη ζωή σας? Για να αυτοτιμωρήσετε? Για αυτό λέω, ποιο λόγο υπάρχει στη ζωή σας? Για να γίνεστε έξαλλοι όπως το λακίδιο? Έξαλλοι, έξαλλοι, έξαλλοι. Για ποιο λόγο? Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ανεχόμαστε ανθρώπους που μας φέρονται έτσι και ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να φτιαχτεί η σχέση μας είναι όταν πρόκειται για τα ανήλικα παιδιά μας. Κανένας άλλος λόγος. Κανένας άλλος λόγος. Κανένας όμως. Καλύτερα να μείνεις μόνος σου χωρίς γυναίκα παρά έχεις μια γυναίκα που συνεχώς να σε κάνει να νιώθεις άσχημα. Καλύτερα να μείνεις μόνη σου χωρίς άνδρα, ή μόνη σου χωρίς γυναίκα, ή μόνος σου χωρίς άνδρα, παρά να έχεις έναν άνδρα, μια γυναίκα, έναν ερωτικό σύντροφο να σε κάνει συνεχώς να νιώθεις άσχημα. Καλύτερα να μην έχεις τέτοιους φίλους, άμα είσαι η κοροϊδία της παρέας. Ξέρετε τι ωραία που είναι να κάθεσαι μόνος σου και να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις. Και να μην έχεις κανέναν πάνω στο κεφάλι σου να σε αμφισβητεί, να σε κοροϊδεύει, να κάνει αστεία, χαχαχα και χουχουχου. Χάξεις. Χάξεις. Σοβαρά όμως, α. Και έχει πολλές τέτοιες ναρκισιστικές οικογένειες. Και τώρα τις γιορτές είμαι σίγουρη ότι όσοι έχουν πάει σε τραπέζια έχουν δει πολλές τέτοιες συμπεριφορές νέγκινγκ σε όλο τους το μεγαλείο. Ολόκληρη οικογένεια να κοροϊδεύει τη θεία. Ολόκληρη οικογένεια να κοροϊδεύει το μικρό που, ξέρω εγώ, έχει αυτό το χαρακτηριστικό ή το άλλο. Παρετάτε μας. Τώρα όλες αυτές οι ιστορίες με την ομοφοβία, για παράδειγμα, όλα αυτά τα ομοφοβικά αστεία που γίνονται αστεία και καλά, οι ομοφοβικές ρητορικές μίσους που γίνονται σε τραπέζια οικογενειακά, ενώ ξέρουν όλοι πολύ καλά και αντιλαμβάνονται ότι ένα μέλος της οικογένειας ή δύο μέλη της οικογένειας, δεν είναι μόνο ένα. Είναι οι γονίδια αυτά τα πράγματα. Μπορεί να έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό και κάθονται και λένε όλες αυτές τις αρλούμπες και τις ακούει το πρόσωπο το οποίο έχει διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό και νιώθει πολύ άσχημα και πέφτει η αυτοπεποίθηση του, πέφτει η αυτοεκτίμηση του και δεν μπορεί με τίποτα να σηκώσει κεφαλή. Λοιπόν, αν στην οικογένεια σας υπάρχει ομοφοβία και αν είστε άνθρωποι με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, σκεφτείτε πολύ σοβαρά πρωτού κάνετε coming out σε ομοφοβικούς συγγενείς οι οποίοι κάνουν γκένεκινγκ. Καλύτερα πηγαίνετε σε ένα ψυχολόγο πρώτα να ενδυναμωθείτε, να κάνετε ψυχολοθεραπεία, ούτως ώστε να αποκτήσετε καλή σχέση εσείς με τον εαυτό σας και μετά αποφασίζετε αν θα κάνετε coming out σε τέτοια παλιόπαιδα. Γιατί δεν δίνουμε τα διαμάντια στα γουρούνια, δεν είναι έτσι που λέει? Λοιπόν, αυτά περί γκένεκινγκ ήταν ένα θεωρητικό διηγητικό vlog. Είναι ένας Γενάρης ηλιόλουστος όπως βλέπετε.
lose the jacket, θα έλεγα στον εαυτό μου όταν άρχιζε το βίντεο, lose the jacket, δηλαδή χάσε εκείνη την πορτοκάλι ζακέτα που τη φορά συνέχεια και μας τα έχει πρίξει. I lost the jacket, έχασα τη ζακέτα, την έβγαλα τώρα λόγω ήλιου. Θα γίνουμε expert, θα αναγνωρίζουμε το necking και θα το κάνουμε shut down, θα το κλείνουμε το necking. Το necking δεν το αντιμετωπίζεις, το κλείνεις. Του το κλείνεις εκείνο που κάνει necking. Του το κλείνεις. Κλείστο! Κλείστο! Και ήρθαμε σπίτι με το λυλακί και την ώρα που κατέβαζα όλα τα ψώνια, δείτε και τα ρούχα σου τα έχω κρυμμένα, θυμήθηκα κάτι άλλο το οποίο αποτελεί necking. Necking είναι να είσαι σε μια σχέση, να λες στο σύντροφό σου, να ξεκαθαρίσεις στο σύντροφό σου ότι σε ενοχλεί να πατάει καρδούλες στο Instagram σε άλλες κοπέλες και να ακολουθεί λογαριασμούς γυναικών που δεν γνωρίζει προσωπικά, που δεν έχει κάποια επαγγελματική σχέση μαζί τους, κάποια συγγένεια μαζί τους, οτιδήποτε, και να συνεχίζει να το κάνει. Επειδή, λέω άμα του το πεις, επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι διαδικτυακά γράμματοι και δεν αντιλαμβάνονται πώς λειτουργεί το ίντερνετ. Δεν καταλαβαίνουν, για παράδειγμα, ότι άμα βάλουν καρδούλα στο λογαριασμό μιας κοπέλας, ότι μπορεί κάποιος να το δει. Ή δεν καταλαβαίνουν ότι η γυναίκα τους ή η σύντροφός τους μπορεί να πάει στο Instagram, στο λογαριασμό τους, να δει ποιες ακολουθούν, να πάει στο προφίλ αυτών που ακολουθούν και να δει τις καρδούλες. Ας σας βγάζει τρελή όταν του λέτε για καρδούλες και σας λέμε σε υπερβολικά σιγιάρα, μα έχεις πρόβλημα, τότε ναι, είναι νέγκινγκ. Αν το κάνει και δεν του το λέτε, δεν είναι απαραίτητος νέγκινγκ.